Δημοκρατίας. Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλό μεσημέρι. Αναμενόμενη αυτή η επίθεση. Νομίζω ότι οι επιθέσεις γίνονται. Κοιτάξτε, πλέον δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι κάτι το παράξενο το ότι έχει γίνει μια κυβερνοεπίθεση. Αν είναι να με φιλοξενείτε στο πρόγραμμά σας όποτε υπάρχει κυβερνοεπίθεση, ίσως να πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Θα σας πληρώνουμε και όλα και να είμαι μόνιμος στο πρόγραμμά σας. Όντως, στις τελευταίες μέρες υπήρξε αυτό το κύμα επιθέσεων. Δεν φαίνεται να είναι κατά ανάγκη ο ίδιος, αλλά αυτό θα είναι προϊόν διερεύνησης που ήδη έχουμε ξεκινήσει. Του Πανεπιστημίου πλέον σχεδόν έχει αντιμετωπιστεί. Είναι θέμα αποκατάστασης των υπηρεσιών. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να σας πει καλύτερα σε ποια φάση βρίσκονται τώρα. Το θέμα του χρηματολογίου, ήδη τώρα έχουμε ομάδα από χθες, από την πρώτη στιγμή, και διερευνούμε το περιστατικό. Ωραία, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί είστε εσείς η υπηρεσία η οποία τα μελετάει όλα αυτά. Ποιοι είναι αυτοί που μας κάνουν επιθέσεις? Μας έκαναν τις δύο συγκεκριμένες επιθέσεις. Και τι θέλουν? Θέλουν λίτρα? Φαίνεται ότι, τουλάχιστον σίγουρα, του Πανεπιστημίου φαίνεται, ενδεχομένως να είναι και το χρηματολόγιο παρόμοια περίπτωση, να είναι για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Δηλαδή, το πώς δουλεύει αυτός ο τρόπος που λειτουργούν οι hackers, και βεβαίως θύμα θα μπορούσε να είναι κράτος, επιχείρηση ή ακόμα και οποιοδήποτε πολίτης. Το τι κάνουν, αυτή τη στιγμή πετύχουν πρόσβαση με διάφορους τρόπους, τότε κλειδώνουν τα δεδομένα σου και σε απειλούν. Είτε για να τα ξεκλειδώσουν για να μπορέσεις να συνεχίσεις να εργάζεσαι, είτε να τα βάλουν στο διαδίκτυο. Που αντιλαμβάνεστε, αν είναι δεδομένα είτε απορρίτα είτε προσωπικού χαρακτήρα, ενδεχομένως η επιχείρηση ή οποιοδήποτε να μην θέλει αυτά να είναι στο διαδίκτυο. Ναι, αντιλαμβανόμαστε όμως ότι για να ήταν επιτυχημένες αυτές οι δύο επιθέσεις, που είναι μεγάλες επιθέσεις και προκαλούν προβλήματα, ήμασταν κάπως ευάλωτοι απέναντι στο ζήτημα. Δεν ήμασταν επαρκώς θωρακισμένοι? Κοιτάξτε, το επαρκώς είναι πολύ σχετικό. Για το λόγο ότι θα έλεγα ότι κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι επαρκώς θωρακισμένος. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και όλα τα συστήματα ασφαλείας, όλες οι διαδικασίες, όλα αυτά γίνονται από ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τέλεια. Και βεβαίως ενδεχομένως κάποιος άλλος άνθρωπος να βρει εκεί που δεν λειτουργήσε τέλεια. Αυτό που συνήθως συμβαίνει, και ενδεχομένως αυτό να ήταν και ένα από τα στοιχεία στην επίθεση του Πανεπιστημίου, ναι, ο αδύναμος κρίκος να ήταν ο άνθρωπος. Δηλαδή που αυτό είναι ως επιτοπλίστο ή το πιο συνήθις. Δηλαδή, εάν σου έχουν στείλει κάποιο email, κάποιο συνημμένο, και εσύ και έχουν πετύχει, επειδή το άνοιξες το email και επειδή προσπάθησες να ακολουθήσεις κάποιο σύνδεσμο ή να ανοίξεις το συνημμένο, ναι, να τους δώσεις πρόσβαση στον υπολογιστή σου και να σου κλέψουν δεδομένα, τότε αμέσως ξεκινάει η πρόσβασή τους στο δίκτυο του οργανισμού. Έτσι έγινε, και κάποιος άνοιξε ένα link. Δεν μιλώ για το χρηματολογείο, μιλώ για το Πανεπιστήμιο. Ενδεχομένως, λέω. Αυτό είναι το λεγόμενο phishing. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Με αυτό, ωραία. Αυτό που έχω πει και προηγουμένως και σε άλλες εκπομπές είναι ότι αυτή η επίθεση του στο Πανεπιστήμιο μπορεί να εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη, αλλά μπορεί να έχει ξεκινήσει και μήνες προηγουμένως. Γιατί το πώς δουλεύει, πετυχαίνουν πρόσβαση σε ένα σημείο, mm-hmm, και σιγά σιγά από λάθη που γίνονται από τους χρήστες μεγαλώνει η πρόσβαση είτε σε πράγματα που μπορούν να κάνουν σαν πρόσβαση, είτε σε συστήματα του δικτύου, και όταν νιώσουν ότι έχουν αρκετά στη διάθεσή τους για να
ξεκινήσει η επίθεση, την ξεκινούν. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή η επίθεση προέχει και μήνες που έχει ξεκινήσει. Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Επίτροπε, λογικά εμείς έχουμε υπηρεσίες μας, το Πανεπιστήμιο, το Κτηματολόγιο και άλλες έχουν backup στα δεδομένα, δηλαδή αντίγραφο ασφαλείας. Γιατί αν έχεις backup, για ποιο λόγο να μπεις στη διαδικασία πληρώσεις λίτρα? Ακριβώς. Και αυτό είναι που λέμε, το λέμε κάθε φορά. Δεν είναι όλοι που έχουν backups. Αυτό είναι το ένα. Δεν έχουν όλες οι υπηρεσίες μας backup. Κοιτάξτε, δεν μιλώ για υπηρεσίες του κράτους. Μιλώ για όλες τις οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωραία, στο ενδιαφέρον μας τώρα, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, τα υπουργεία, οι μη κρατικοί οργανισμοί έχουν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων για να νιώθουν ήσυχοι ότι και να τα χάσουν όλα από μια κυβερνοεπίθεση, άμεσα τα ανακτούν. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι αν είναι κρίσιμη υποδομή, θα πρέπει να έχει βάσει του πλαισίου ασφαλείας που έχουμε στήσει εμείς για τη χώρα. Ποιος κάνει έλεγχο αν υπάρχει backup ή δεν υπάρχει? Στο πλαίσιο ασφαλείας που έχουμε δημιουργήσει σαν αρχή ψηφίας ασφαλείας, λέει τις διάφορες ενέργειες, τα διάφορα μέτρα που κάθε κρίσιμη υποδομή πρέπει να εφαρμόσει και χτίζεται τώρα το πλαίσιο για το οποίο θα γίνονται τα audits, δηλαδή η διασφάλιση ότι αυτά τα πράγματα έχουν γίνει. Και όλη αυτή η πληροφόρηση έρχεται προς εμάς για να την αξιολογήσουμε. Δηλαδή υπάρχει ο μηχανισμός για να ελεγχθεί μία κρίσιμη υποδομή ότι όντως... Ναι, αλλά εγώ δεν κατάλαβα, το ελέγχουμε αυτό το πράγμα ή δεν το ελέγχουμε. Θέλω να πω, έχουμε Υφυπουργείο Ψηφιακής Έρευνας και Καινοτομίας που έχει την ψηφιακή διακυβέρνηση. Έχουμε την αρχή τη δική σας προφανώς. Είναι δυνατόν να μην ελέγχουμε τους οργανισμούς μας αν έχουν αντίγραφο ασφαλείας ή όχι? Δεν είπε κανείς ότι δεν τους ελέγχουμε. Εγώ δεν κατάλαβα ότι μας είπατε ότι τους ελέγχουμε πάντως. Όχι. Αυτό που λέω είναι ότι ο κάθε οργανισμός είναι υπεύθυνος βάσει νομοθεσίας να εφαρμόσει αυτές τις πρακτικές. Μάλιστα. Τώρα χτίζουμε, αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα για να χτιστεί, δεν χτίζεται από μια μέρα. Τώρα χτίζουμε το πλαίσιο ασφαλείας, δηλαδή το πλαίσιο για τα audits, για να γίνεται ο έλεγχος. Δηλαδή αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αυτοί οι αξιολογητές να περάσουν μια διαδικασία. Μάλιστα. Άρα τώρα χτίζεται αυτό. Το πώς θα γίνεται ο έλεγχος, τώρα χτίζεται. Ο έλεγχος που γίνεται on-site, ναι, αλλά έλεγχος που να μας δώσουν αυτό το λεγόμενο paper exercise, ναι. Ήδη γίνεται. Δηλαδή σου στέλνουν και σου λένε ναι, τα έχω αυτά και τα αξιολογείς. Ωραία. Άρα εσείς που σας στέλνουν αυτό το paper exercise, ξέρετε ότι υπάρχει backup στις υπηρεσίες όλες αυτές και στα υπουργεία. Αυτό θέλουμε να μας απαντήσετε. Καταρχήν, για να το έχουμε εμείς πρέπει να στο έχουν στείλει. Γιατί δεν είναι όλοι που τα στέλνουν. Κοιτάξτε, κύριε αυτό Μιχάλαρε, που μας περιγράφετε, με συγχωρείτε, αλλά μου φαίνεται λίγο σοβαρό. Να σας εξηγήσω. Μου φαίνεται λίγο σοβαρό να μην υπάρχει ένα σχέδιο ελέγχου για το αν κρατούνται αντίγραφα ασφαλείας σε πολύ κρίσιμες υποδομές, όπως είναι οι κυβερνητικές υποδομές. Κύριε Μιχάλαρε, καταρχήν είναι οι ίδιες υποδομές που είναι υπεύθυνες για την ασφάλειά του. Ωραία, ένα το κρατούμενο. Είναι ο καθένας υπεύθυνος για τον οργανισμό δεύτερο του. Δεύτερο το κρατούμενο. Για να χτιστεί οποιοδήποτε μηχανισμός ασφάλειας ενός κράτους, ναι, παίρνει κάποια διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να περάσει η νομοθεσία, πρέπει να χτίσεις τα διατάγματα, ναι, να αρχίσεις να τα εφαρμόσεις. Δεν είναι έτοιμα. Τώρα εμείς σαν χώρα δεν είμαστε πίσω από οποιοδήποτε άλλο. Το directive, δηλαδή η νομοθεσία, το 2020 έχει περάσει από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, γιατί... αλλά δεν είναι. Προσπαθώ να καταλάβω, να καταλήξω ένα συμπέρασμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά δεν λειτουργεί όπως πλήρως όλο αυτό το πράγμα. Τώρα χτίζεται. Τώρα περνάει η νομοθεσία. Δεν έχει τελειώσει, όχι. Και αυτό δεν είναι της Κύπρου, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έστω. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό το NIS Directive, μάλιστα, που είναι δηλαδή η νομοθεσία για τις κρίσιμες υποδομές. Και από εκείνο το καιρό όλες οι χώρες ξεκινούν και χτίζουν τις διάφορες
υποδομές, τις νομοθεσίες, Μάλιστα, τα κατάλαβα, διατάγματα. κατάλαβα. Άρα, εν πωλής για τον κόσμο και να ολοκληρώσουμε, αυτή τη στιγμή, για τον χύψη λόγο δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο, υπάρχουν υποδομές στην Κύπρο που αν χτυπηθούν από κυβερνοεπίθεση και δεν μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα, τα χάσαμε. Αυτό εννοείται και ισχύει για κάθε χώρα. Μάλιστα. Είτε είσαι η μικρομεσαία επιχείρηση, Μάλιστα. είτε είσαι... Κατανοητό. Το θέμα, κύριε Μιχάλαρε, το πιο σημαντικό είναι, από αυτές τις εκπομπές που πολύ καλά τις κάνατε, ναι. πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κάθε ένας. Μα γι' αυτό σας ρωτάμε και σας ξαναρωτάμε, γιατί Μάλιστα. πρώτα πρέπει να πρέπει να ευαισθητοποιηθεί το κράτος. Ναι. Όχι το κράτος Ποιος? Και ο πολίτης, γιατί δεν είναι το κράτος, δεν είναι μόνο οικονομία το κράτος. Υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σωστά, σωστά, ναι. Το δέχομαι. Να μάθουμε να δουλεύουμε μέσα στο οικοσύστημα του διαδικτύου που έχει κινδύνους. Και ακόμα και ήδη σαν προσωπικά πρέπει να προστατεύουμε τον έχετε εαυτό δίκιο. Μας. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, καλά ξεμπερδέματα, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, να μην έχουμε λύτρα και hackers και τα λοιπά και να θωρακιστούμε άμεσα πάντως, κύριε Μιχαηλίδη. Στο σύνολο... Το σημαντικό είναι ο άνθρωπος, κύριε Μιχάλαρε. Πάνω απ' ο όλα. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος και προσεκτικός. Μάλιστα. Αυτό ευχαριστούμε είναι πολύ. Είναι το βασικότερο. Να είστε ευχαριστώ. Καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια. Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα έχουμε εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.